Επιτρέψτε μου να αρχίσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση με μια οντολογική παρατήρηση. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν αλλάξει θεαματικά τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, ακολουθώντα εξελίξει που συντελέστηκαν στην Εσπερία και κυρίω στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Αν και με μια διαφορά φάση ένα με δύο δεκαετίε. Και αυτό δεν είναι άλλο από την ουσιαστική υπαγωγή τη έρευνα στο κεφάλαιο. Η κύρια πηγή χρηματοδότηση δεν είναι πια ο κρατικό προπολογισμό, αλλά είναι κάθε λογή πρόγραμμα που μπορείτε να σκεφτείτε. Εθνικά και διεθνή ιδρύματα και οργανισμοί, ιδιωτικέ εταιρείε, δίδαχτρα, δήμοι, σπόνσορε. Ο κάθε καθηγητή και ερευνητή, η κάθε σχολή, το κάθε τμήμα, το κάθε πανεπιστήμιο, οφείλουν να αναζητούν μόνοι του του πόρου που χρειάζονται. Και ίσα ίσα έχει καθιερωθεί ω δείχτη επιτυχία ο λόγο των εσόδων προ την κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή. Για κάθε ένα ευρώ που παίρνει από τον κρατικό προπολογισμό, εάν μπορεί να βρει 3-4 ευρώ από άλλου πόρου, είσαι επιτυχημένο. Αν δεν το κάνει, είσαι καθυστερημένο Βαλκάνιο που τα περιμένει όλα από το κράτο. Μέσα σε αυτέ αυτά, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην ενισχυθεί πολλαπλά ποσοτικά και ποιοτικά και η δράση και παρέβαση του ΝΑΤΟ, η οποία έχει περάσει πλέον σε μια νέα πιο σύνθετη φάση. Και δεδομένων των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων, εκτιμούμε ότι η τάση αυτή θα ενταθεί περισσότερο και θα βαθύνει, καθώ είναι προφανέ ότι η όξυνση των ινδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων και των ανταγωνισμών εκφράζεται και στην αναβάθμιση τη παρέμβαση, είτε άμεσα είτε έμεσα, στον χώρο τη εκπαίδευση γενικότερα και στο πανεπιστημίο ειδικότερα. Παρατηρούμε λοιπόν συγκεκριμένα παρεμβάσει στο ίδιο το γνωστικό αντικείμενο σπουδών. Μέσω τη παραχάραξη τη ιστορία, τη προσπάθεια επικράτηση ανορθολογικών και αντιδιαλεκτικών θεωριών για την οικονομία και την κοινωνία με ενισχυμένο το ρεύμα του αντικομουνισμού. Ενίσχυση και δημιουργία έδρων με αντικείμενο τη γεωπολιτική, της διεθνής σχέση, τη έρευνε στο υπέδαφο, όπου γίνεται συνειδητή προσπάθεια διάχυση τη κυρίαρχη ιδεολογία ξεπλήματο των υπεριαλιστικών οργανισμών. Για παράδειγμα, στο τμήμα Τούρκων Σπουδών του ΕΚΠΑ, στο Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι φοιτητέ καλούνται είτε ατομικά είτε ομαδικά στο ρόλο του εκπροσώπου μία από τι χώρε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τη. Με άλλα λόγια, γίνεται στοχευμένη προσπάθεια να αθωωωθούν και να προβληθούν ω κάτι το φυσιολογικό στη συνείδηση ενό φοιτητή οι έντονοι ενδοημπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προπαντό η υπεράσπιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Έχουμε τη δημιουργία εδρών του ΓΕΘΑ με τον ΝΑΤΟ, με αντικείμενο την εκπαίδευση τελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο οποίο λειτουργεί τέτοια έδρα τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό και το μνημόνιο συνεργασία που έχει υπογράψει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη μαζί με το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία με το ΝΑΤΟ. Οι μερίδες, συνέδρια, επιστημονικέ παρεμβάσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτήν την περίοδο διοργανώθηκαν μία σειρά από τέτοιε δράσει. Με αντικείμενο τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε, τι ειδικέ οικονομικέ ζώνε, τον καθορισμό του, τα ενεργειακά κοιτάσματα, όπου έγινε συνειδητή προσπάθεια, αξιοποιώντα και το ακαδημαϊκό κύρο διαφόρων καθηγητών και ερευνητών ω εισηγητέ, να πιστούν οι φοιτητέ ανάμεσα και οι εργαζόμενοι των πανεπιστημίων, βέβαια, ότι είναι δική του υπόθεση οι ανταγωνισμοί. Ο καυγά ανάμεσα στι αστικέ τάξει και του μονοπωλιακού ομίλου να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα και τι επιδιώξει του κεφαλαίου που παρουσιάζονται ω μονόδρομο. Να αθωωωθεί δηλαδή η επικίνδυνη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, αλλά και διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων που εμπλέκουν τη χώρα μα στο κουβάρι των ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Έχουν ανοίξει εκατοντάδε θέσει πρακτική άσκηση φοιτητών, που εξειδικεύονται βέβαια ανάλογα με τη σχολή και το αντικείμενο σπουδών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ακόμη και σε πρεσβείε. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μία σειρά από πανεπιστημιακέ σχολέ οι φοιτητέ καλούνται να κάνουν την πρακτική του άσκηση, ακόμα και στην έδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στην έδρα του ΝΑΤΟ, στο εξωτερικό δηλαδή, ώστε όχι μόνο να εξοικειωθούν με το αντικείμενο των σπουδών του, αλλά από πρώτο χέρι να μπουν στη διαδικασία αξιοποίηση τη επιστημονική του γνώση για τι ανάγκε των υπεριαλιστικών οργανισμών και του κεφαλαίου γενικότερα βέβαια, διαμορφώνοντας παράλληλα συνείδηση περί του τάχα φιλιρινικού τους ρόλου. Το πιο ανησυχητικό, και εδώ έχει μία σημασία, είναι ότι όλα αυτά συντελούνται σε μία περίοδο που οι μεταρρυθμίσεις στον χώρο των ΑΕΗ και της εκπαίδευσης ολικά εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Τα οποία, όπως ξέρετε, επιδιώκουν να σπουδάσουν να βελτιώσουν το CV τους που λέμε, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης να φαντάζουν όλο και πιο δελεαστικά στα μάτια των παιδιών των φτωχών λαϊκών οικογενειών και χιλιάδες φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά διέξοδα να διαμορφώνουν τη ψευδεπίγραφη αντίληψη ότι θα συμβάλλουν στο να τους ανοίξουν πόρτες για μια πιο εύκολη έβρεση δουλειά. Υποτροφίες σπουδών πάνω σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα από υπεριλιστικού οργανισμού, αλλά και υπεριαλιστικά κράτη άμεσα. Είναι χαρακτηριστικέ οι Αμερικάνικε αποτροφίε Fulbright με στόχο την παραπέρα εκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι οποίοι όταν επιστρέψουν, εκτό από το ρόλο που αναλαμβάνουν βέβαια να διαφημίσουν την υπεροχή των ΗΠΑ, τι περισσότερε φορέ στελεχώνουν μια σειρά από Αμερικάνικε επιχειρήσει και υπηρεσίες. Έχουμε πλήθο ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίε υπό άμεση χρηματοδότηση από τον ΝΑΤΟ. Πρόσφατα στάλθηκε σε όλα τα ερευνητικά κέντρα τη χώρα προκήρυξη θέσεων εργασία από το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλες για το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλες στη μονάδα του τμήματο αναδυόμενων προκλήσεων ασφάλεια, με προαπαιτούμενο δεκαετή εμπειρία πάνω σε θέματα όπω λένε διεθνού ασφάλεια, τεχνολογία τη πληροφορία, και σε βάθος γνώση του περιβάλλοντος ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένε Πολιτείε, εγκαινιάστηκε στη χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα τον Αμερικάνικο πολιτισμό. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες εγκαινιάστηκαν μία σειρά μνημονίων συνεργασίας, κοινά μεταπτυχιακά, ανταλλαγές φοιτητών, θερινά σχολεία με θέματα μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ροέ. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με τα Πανεπιστήμια του Χάρβαρτ και του Κολούμπια στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε επίση, και προσέξτε το αυτό, άμεση ή και έμεση μέσω διαφόρων κυβερνητικών οργανώσεων χρηματοδότηση των ερευνητικών Ινστιτούτων και των ΑΕΙ για την έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλο κομμάτι των ερευνών που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Έρευνα και Τεχνολογία, το ΙΤΕ, το γνωστό στην Κρήτη, χρηματοδοτείται από Αμερικανικού άμεσα έτσι, από Αμερικανικού και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ομίλου σε αντικείμενα που σχετίζονται με του υδρογονάνθρακε. Την πολεμική βιομηχανία, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια έγιναν έρευνε για τα βαλιστικά προγράμματα και άλλα παρόμοια. Πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε επίσης από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόγραμμα για εξελιγμένο ραντάρ που θα βλέπει περιοχές που σήμερα παραμένουν τυφλές. Και έγινε αυτή η βελτίωση της τεχνολογίας σε ελληνικά ιδρύματα υπό Αμερικάνικη χρηματοδότηση. Η παρέμβαση αυτή γίνεται αντιληπτή και σε άλλα πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα στη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Ranger, το οποίο συνιστάται στη δημιουργία πλατφόρμας με σκοπό να παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και να καθοδηγεί αποτελεσματικά τις κατασταλτικές μονάδες της Frontex και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ο σκοπό του είναι να αποτρέπουν αυτά τα σαπιοκάραβα, τι μικρέ βαρκούλε που δεν τι πιάνουν τα μεγάλα ραντάρ, να φτιάξουν ειδικά ραντάρ, να τι λοκάρουν, ώστε να μπορεί μετά η Frontex να πηγαίνει και να του ε, μπουζουριάζει. Το ΝΑΤΟ, και εδώ είναι σημαντικό, εγγενίασε στη χώρα μα πρόσφατα, όπω και σε άλλε βέβαια 20 χώρε μέλη του, Τέσσερα κέντρα καινοτομία, όπω σα λέει, ω κομμάτι του ευρύτερου προγράμματο με την ονομασία Επιταχυντής Αμυντική Πρωτοβουλία, ΔΙΑΝΑ στα αγγλικά. Και έχει στόχο, προσέξτε, τον εξυγχρονισμό των συστημάτων του σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα και τι νέε τεχνολογίε. Χώροι υποδοχή είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνα Φυσικών Επιστημών, το ΕΚΕΦΕΣ Δημόκρητο το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα, το ΙΤΕ στην Κρήτη, το Ίδρυμα ε, και το Εθνικό Κέντρο Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Να σα θυμίσω εδώ ότι στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ το 2021 στι Βρυξέλλε συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν τον Τιάννα ω ένα, προσέξτε, πολιτικοστρατιωτικό δίκτυο και να ιδρύσουν ένα ταμείο καινοτομία του ΝΑΤΟ με στόχο, όπω λένε, το ΝΑΤΟ να διατηρήσει το τεχνολογικό του πλεονέκτημα απέναντι στα άλλα εμπεριαλιστικά κέντρα εννοούν. Στην υπηρεσία λοιπόν αυτών ακριβώ το σχεδιασμό τη Υπεριαλιστική Συμμαχία επιδιώκει η κυβέρνηση να δώσει τα ερευνητικά κέντρα τη χώρα. Όπω βλέπουμε λοιπόν, το σύμπλεγμα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών πατάει πάνω στο υπαρκτό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης, τη υποχρηματοδότηση. Θυμηθείτε τι σα έχω πει στην αρχή, κόβει ο κρατικό προπολογισμό και ο καθένα πάει να βρει τα έσοδα του από όπου βρει. Εκεί μπαίνει το ΝΑΤΟ και λέει: Πάρτε παιδιά λεφτά, αλλά θα κάνετε την έρευνα που θέλω εγώ. Και εντείνει λοιπόν την παρέμβασή του. Ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ αξιοποιεί τι γεωπολιτικέ εξελίξει και την πλήρη στράτευση βέβαια τη ελληνική κυβέρνηση στου σχεδιασμού του για να διεισδύσει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, ο πρέσβης των Ηνωμένων μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες έχει συμμετάσχει σε δύο εκδηλώσεις του Παντίου Πανεπιστημίου και μάλιστα στα κρυφά, χωρίς πολλά πολλά, όπως μας ενημερώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Στην προσπάθειά τους αυτή βρίσκουν διαχρονικά στήριξη, όπως και ακούστηκε, από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα. Στο όνομα της λεγόμενης διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των πανεπιστημίων, Τη στρατηγική συνεργασία που ακούγονται αθώα αυτά ε, με άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, των ξενόγλωσσών προγραμμάτων, σπουδών κτλ., τα, τα ελληνικά πανεπιστήμια γίνονται ένα ακόμη πεδίο στο οποίο εκφράζονται οι διαρκώ εντυνόμενοι μεταξύ του ανταγωνισμοί. Μα προπαντό αποσκοπούν στη χειραγώγηση και συντηρητικοποίηση τη νέα γενιά, των φοιτητών μα και του λαού συνολικά βέβαια, στον ασφιχτικό έλεγχο και προσανατολισμό. Τη επιστήμης και τη έρευνα, στι ανάγκε τη ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία των μονοπωλίων, στη διαμόρφωση αυτού που λέμε φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Συναγωνίστρε και συναγωνιστέ, απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι σε αυτή την όξυση τη παρέμβαση του ΝΑΤΟ στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, εμεί ω ΕΔΙΕ, έχοντα επίγνωση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων μα, προσπαθούμε να συμβάλλουμε με τις επεξεργασίες μας, τις εκδηλώσεις μας, τις δράσεις μας, στο δυνάμωμα της δράσης του αντιπολεμικού και αντιπεριελιστικού κινήματος. Καταφέραμε, για παράδειγμα, από κοινού και σε συνεννόηση με τις δυνάμεις του ΜΑΣ και της ΔΙΠΑΚ, να βελτιώσουμε την παρέμβασή μας στον χώρο των πανεπιστημίων. Χρειάζεται όμως να το κάνουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα βαθύτερα, ειδικά όσον αφορά την εξειδίκευση της επιχειρηματολογίας μας, ώστε να πατάμε πάνω στα οξυμένα προβλήματα της διαπάλης των πανεπιστημίων. Ξέρετε, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα θα κατέβει από μέρα σε μέρα ο νέος νόμος πλαίσιο της κυρίας Κεραμέως, το οποίο ευελπιστεί να αλλάξει τα πάντα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του αγώνα πρέπει να εντάξουμε και την δική μας δράση, να την εξειδικεύσουμε, να την αναβαθμίσουμε τόσο ως προς τις μορφές, όσο και ως προς το περιεχόμενο. Η Γραμματεία τη ΕΔΕ, λοιπόν, προχωρήσαμε το προηγούμενο διάστημα στη συγκρότηση βοηθητική επιτροπή για τα πανεπιστήμια. Με στόχο τη συγκέντρωση και καταγραφή των εξελίξεων στον χώρο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, τη χαρτογράφηση δηλαδή ω προ τι νατοϊκά προγράμματα τρέχουν, τα οποία μπαίνουν όπω σα έδειξα από παντού και πρέπει να έχει τα αυτιά σου έτοιμα να, 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 να καταλάβει τι παίζει, την προσπάθεια για μελέτη. Και επεξεργασίε των ζητημάτων τη διαπάλης που άπτονται του αντικειμένου μα. Την καλύτερη σύνδεση τη ΕΔΕ, και εδώ ε, να το δούμε με τι δυνάμει του ΜΑΣ και τη ΔΙΠΑΚ. Την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, θεματικών συζητήσεων, πρωπο, πρωτοβουλειών σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμοι δεν τα βλέπει ε, εν, εν πρώτη και να αναζητήσουμε νέους τρόπους για την περατέρα ανάπτυξη της κοινή δράσης με φοιτητικού συλλόγους, συλλόγους εργαζομένων στα πανεπιστήμια, συλλόγους μελών ΔΕΠ, συλλόγους ερευνητών και εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα. Κλείνοντας, για να μην μακρηγορώ γιατί ε, είμαστε και κουρασμένοι στη λήξη της εκδήλωσης, να σας πω εδώ ότι στο Ανατοϊκό Φόρουμ της Επιτροπής Επιστήμη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, έτσι, ωραίο όνομα, που έγινε στις Βρυξέλλες, τονίστηκε επιλέξη από τους νατοικούς. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ανθρώπων των επιστημονικών δικτύων μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση απειλών που αντιμετωπίζει η Συμμαχία. Δηλαδή βάλτε πλάτη όσοι είστε στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα γιατί οι κακοί Ρώσοι και οι Κινέζοι καραδοκούν. Εμείς λοιπόν το αντιστρέφουμε και λέμε ξεκάθαρα. Οι γνώσει και οι δεξιότητε των ανθρώπων, των επιστημονικών δικτύων, των φοιτητών, των καθηγητών και των ερευνητών μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα λειτουργούν όχι με σκοπό το κέρδο, αλλά με σκοπό την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, αυτέ οι γνώσει λοιπόν μπορούν να γίνουν όπλο ενάντια στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού, όπλο ενάντια στου πολεμικού ανταγωνισμού και εφαλτήριο για μια ριζική βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.